Κυρία Κατσουλάκου, το τελευταίο δίμηνο υπάρχει μεγάλη έλλειψη από κάποια φάρμακα. Ποια φάρμακα είναι αυτά και τι ακριβώς έλλειψη υπάρχει? Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η έλλειψη δεν είναι μόνο το τελευταίο δίμηνο, είναι πολύ καιρό τώρα, από τη στιγμή που είχαμε τις μεγάλες μειώσεις τιμών, άρχισαν να δημιουργούνται οι ελλείψεις. Και αυτό γιατί δυστυχώς πάρα πολλά φάρμακα φεύγουν εξαγωγή. Οι εξαγωγές είναι νόμιμες, αλλά το κράτος πρέπει να ελέγχει το τι πρέπει να υπάρχει στην αγορά την ελληνική για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι Έλληνες ασθενείς και μετά φυσικά είναι νόμιμες οι εξαγωγές. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Κάποιοι να κερδοσκοπούν κάνοντας εξαγωγές. Τα φάρμακα φεύγουν στο εξωτερικό και η ελληνική αγορά μένει ακάλυπτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε όλες τις κατηγορίες ουσιών. Δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις σε αντιπιληπτικά φάρμακα, υπάρχουν ελλείψεις σε αντιπυκτικά φάρμακα, υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες ινσουλίνες, υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια εμβόλια. Δηλαδή, όταν λέμε ελλείψεις, είναι ένα μεγάλο φάσμα. Υπάρχουν φάρμακα που δεν τα βρίσκουμε καθόλου. Υπάρχουν φάρμακα που όχι μόνο δεν έχουν οι φαρμακαποθήκες, είτε οι εγχώριες, είτε τα κεντρικά καταστήματα των φαρμακαποθηκών στην Αθήνα, αλλά που δεν είναι διαθέσιμα ούτε σε online παραγγελία στην εταιρεία. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία και παίρνουμε απευθείας από τις εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν πλαφόν και σας ρωτώ, μπαίνουν σε πλαφόν οι ελλείψεις και οι ανάγκες των ασθενών? Όχι. Δεν γίνεται να λέμε 4 κομμάτια το μήνα όταν οι ασθενείς είναι 10, είναι 15. Υπάρχει σοβαρό θέμα, διότι πρέπει να καλύπτεται η ανάγκη. Δεν είναι οι άνθρωποι νούμερα, ούτε οι ανάγκες τους, ούτε οι αρρώστιες τους. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο. Οι ελλείψεις βέβαια δεν είναι κάτι που προέκυψε το τελευταίο δίμηνο, ούτε το τελευταίο τρίμηνο, ούτε το τελευταίο εξάμηνο. Οι ελλείψεις υπάρχουν τα τελευταία 1 με 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις από τον Πανελλήνιο, αλλά πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή φάρμακα που τα βρίσκουμε σε 1-2 κομμάτια, υπάρχουν φάρμακα που δεν τα βρίσκουμε καθόλου, υπάρχουν φάρμακα που τα βρίσκουμε αλλά δεν τα βρίσκουμε στις ποσότητες που θέλουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη γκάμα των φαρμάκων που έχουν έλλειψη και εμείς προσπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θες κάτι να σου ρωτήσω? Έχουμε τίποτα άλλο? Όχι.